Όταν με πήρε η Νίκη Σιροπούλου για να μετέχω στο TEDx, είπα, τι γυρεύω εγώ εδώ σε αυτό. Δεν ξέρω καν κομπιούτερ να χρησιμοποιώ. Δεν χρησιμοποιώ κομπιούτερ. Δεν μπορώ, δεν ξέρω. Με ενοχλεί, με στεναχωρεί η βραδύτητα, όλο. Ξακολουθώ και έχω το Δευτέρι μου. Παρ' όλα αυτά, όταν κάθισα και το σκέφτηκα, πέρα από το τιμητικό, και βέβαια είναι πάντοτε κολακευτικό όταν σε τιμάει κάποιος, είπα, ναι, θα το κάνω και θα πω δύο πράγματα από τη ζωή μου, τα οποία μπορεί να είναι βοηθητικά. Θα σας μιλήσω για το φόβο. Ο φόβος είναι ένα συνέστημα, όπως όλοι ξέρουμε, ένα συνέστημα πάρα πολύ βασικό και πολύ απλό. Και όπως όλα τα απλά τα πράγματα, είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Ο φόβος έχει δύο κόρες. Η μία η κόρη είναι η απραξία. Η απραξία έχει σαν αποτέλεσμα να σε παραλύει, να σε αποπροσανατολίζει, να σε πανικοβάλει και τελικά να σε οδηγεί ίσως και στο θάνατο. Η άλλη κόρη είναι η δράση. Αυτή η οποία σε κάνει να βγεις από κάποια αδιέξοδα. Η δράση, βέβαια, μπορεί να σε οδηγήσει να πέσεις και με το κεφάλι πάνω στον τοίχο. Αλλά αυτό, εντάξει, περπατάει. Είμαι σαββατογεννημένος. Και είμαι πάρα πολύ τυχερός άνθρωπος. Γεννήθηκα σε μια μεγαλοαστική, με οικονομική άνεση οικογένεια. Είχα πάρα πολύ καλούς γονιούς. Η μάνα μου ζει ακόμα, είναι 94 χρονών και με φωνάζει Γιαννάκη. Και όταν της λέω, δεν θα με φωνάζει Γιαννάκη, θα με φωνάζει κύριε Δήμαρχε. Και έτσι, καλό σχολείο, με μια οικογενειακή επιχείρηση που κληροδόμησα από τον παππού μου, που έκανε πολύ κρακασιά, αφοσιωμένη στην ποιότητα κλπ. Και είχα και την τύχη να έχω και ένα πάρα πολύ καλό αδελφό, όπου για πάρα πολλά χρόνια λειτουργούσαμε σαν ένα πράγμα. Είδατε πώς είναι ένα νόμισμα το οποίο έχει κορώνα γράμμα. Είναι κύβδηλο, είναι φωτογραφία όταν έχει μόνο τη μία όψη. Το νόμισμα πρέπει να έχει δύο όψεις για να λειτουργεί. Και έτσι, από πολύ νωρίς, μεγαλωμένη μέσα σε μια ατμόσφαιρα επιχειρηματική, θα έλεγα. Η μια πλευρά της οικογένειας ήταν στα καπνά, η άλλη οικογένεια στα κρασιά. Εμείς ακολουθήσαμε τον κλάδο των κρασιών. Η κατάσταση στον κλάδο τη δεκαετία του 60 ήταν, είχε 60-70 εινοπία στην Ελλάδα, ήταν μεγάλα. Ήταν κυρίως ποσοτικά εινοπία, δεν ήταν ποιοτικά εινοπία. Δεν είχαν σχέση με τους αμπελουργούς. Οι αμπελουργοί δεν ήταν συμμέτοχοι στο να φτιάξουν το κρασί, ήταν απέναντι. Αγοράζανε τα σταφύλια στις πιο χαμηλές δυνατές τιμές για να πουλήσουν οι χαμηλές τιμές στα κρασιά. Συνειδητοποίησα κάποια στιγμή, βέβαια με κάποιες πολλές έτσι εξωτερικές παρουσίες. Εδώ πρέπει να αναφέρω δύο ονόματα, δεν μπορώ να μην το αναφέρω. Έναν τον Κώστα τον Κεφαλά, που ήταν χημικός φίλος του μπαμπά μου, γυμνασιάρχης και μου μάθε στην κυριολεξία γράμματα. Και η άλλη είναι η Σταυρούλα Κουράκου Δραγώνα, είναι χημικός συνολόγος και αυτή πολλά χρόνια στο Ινστιτούτο Αμπέλου και είναι διευθύντρια. Και αυτή ήταν ο μέντορας μου, αν θέλετε, στα κρασιά. Σ' οφείλω και τους δύο τεράστια εγνωμοσύνη, γιατί δεν με μάθανε μόνο κρασιά, με μάθανε να σκέφτομαι και αλλιώς κιόλας. Να μην σας απολυλογώ, όταν κάποια στιγμή, όταν μπήκα στη δουλειά, μπήκα πρώτα εγώ και μετά ο αδερφός μου και συνειδητοποίησα ότι το αμπέλι είναι αυτό που κάνει το κρασί και δεν το εργοστάσιο, ξεκίνησα την πρώτη τρέλα να κάνω το πρώτο μεγάλο αμπέλι στην Άουσα. Το πρώτο είχε γίνει, το είχε κάνει ο Καράς στην Καλκιδική, πολύ μεγάλο αμπέλι. Αλλά ο Καράς δεν ήταν της δουλειάς, ο Καράς ήταν εφοπλιστής. Εμείς ξεκινήσαμε και κάναμε το πρώτο αμπέλι στην Άουσα με ένα τεράστιο φόβο. Βρίζανε οι δικοί μου, πού πας να μπλέξεις με τις χωριάτες μέσα στις λάσπες. Σε όλες τις φάσεις αυτής, όλης της ιστορίας του κρασιού, υπήρχε πάντοτε ο φόβος για αυτό το καινούργιο που πηγαίναμε να κάνουμε. Περάσαμε πάρα πολλές καλές στιγμές στη δουλειά. Και κάποια στιγμή,
Και αυτό εν τέλει φαίνεται ότι γίνεται πάντοτε με μια ασυμφωνία που άρχισε να εμφανίζεται. Χρηματιστήρια, ενωπνευματώδη, μεγάλες εταιρείες, διανομές, απίστευτα πράγματα. Όταν αυτή η ασυμφωνία έφτασε σε ένα σημείο όπου ξυπνούσα το πρωί και αντί να χαμογελάω, έλεγα «Ωχ, πάλι σήμερα». Και το «πάλι σήμερα» ήταν ότι είχαμε μία μόνιμους καυγάδες με τον αδερφό μου. Και είπα κάποια στιγμή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, κάτι πρέπει να κάνω. Ήταν χρόνια αυτή η απραξία, Και θα καταλάβετε μετά και πώς λειτουργούσε αυτή η απραξία. Όσο είπα κάποια στιγμή ότι δεν γίνεται άλλο, και αυτό έγινε το 96, δεν γίνεται άλλο, πρέπει να σταματήσω αυτή τη μιζέρια. Και σταμάτησε αυτή η μιζέρια με χωρισμό. Και έτσι πήρα το αμπέλι που είχα φυτέψει εγώ και χωρίσαμε. Και έκανα μια άλλη εταιρεία. Εν συνεχεία, μετά από 2 χρόνια, ήρθαν και τα 2 μου τα παιδιά, ο Στέλιος και ο Μιχάλης. Αλλά όταν έγινε ο χωρισμός, το θυμάμαι σαν και τώρα, σας το λέω και να τριχιάζω. Ήμουνα μόνος πάνω στο κτήμα και ήταν και σούρουπο. Και καθόμουν σε ένα πεζούλι. Είχαν υπογραφεί όλες οι διαδικασίες του χωρισμού. Και είπα, τι έκανες τώρα, πού έμπλεξες, τι σε περιμένει τώρα. Με έλουζε κρύος υδρότας από το φόβο. Και βέβαια, ακολούθησα τη μικρή κόρη του φόβου, ακολούθησα την τόλμη. Είπα, ναι, εντάξει, και μετά μόνος είμαι, μόνο είναι και τα μπέλη, μαζί θα πάμε και θα κάνουμε τι να κάνουμε. Και όταν ήρθαν τα παιδιά, δεν χρησιμοποίησα το όνομά μου, το θεώρησα ανήθικο να χρησιμοποιήσω το όνομά μου σε ανταγωνισμό με την εταιρεία, την οποία ήταν του παππού. Δεν ήταν μόνο δικιά μου. Αυτή προχώρησε και ήταν και των μετόχων. Ήταν στο χρηματιστήριο η εταιρεία. Όπου εγώ είπα, αποφάσισε να χωρίσει, εντάξει, ξεκίνα, κάνω αυτή τη δουλειά. Ξέρεις, δεν μπορούσα να κάνω άλλη δουλειά. Και όταν ήρθαν και τα παιδιά, αποφασίσαμε και βγάλαμε τα προϊόντα του κτήματος με άλλο όνομα. Και έτσι προχώρησε και αυτή τη στιγμή η εταιρεία πάει μια χαρά και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Και έτσι έκλεισε αυτό το είδος που λέγεται ο φόβος ο επαγγελματικός. Η περίοδος αυτή ήταν πραγματικά εξαιρετικά δημιουργική. Και την ευχαριστήθηκα. Τώρα πια που δεν είμαι στη δουλειά, πηγαίνω στο κτήμα ίσα-ίσα για να ευχαριστηθώ λιγάκι την ατμόσφαιρα ταυτό ή για να δω κανένα κουσούρι, γιατί πάντα βρίσκεις κουσούρια. Και αισθάνομαι πάρα πολύ καλά που ξεπέρασα αυτούς τους φόβους, τους επαγγελματικούς, αυτό που λέτε το επαγγελματικό επιχειρηματικό ρίσκο. 2 πράγματα για την οικογένεια, τη δικιά μου πια οικογένεια. Ερωτεύτηκα στα 14. Συνήθως αυτή την ηλικία ερωτεύονται, παρόλο που εκείνη την περίοδο, δηλαδή τη δεκαετία του 80, εγώ ήμουνα το 56, ήμουνα 14, ήταν μια περίοδος όπου τα αγοράκια με τα κοριτσάκια δεν βλεπόντουσαν. Ήταν και τα σχολεία, δεν ήταν μεικτά τα σχολεία όπως είναι σήμερα. Ήταν τα κοριτσάκια, τα βλέπαμε σε καμιά παρέλαση, σε κάνα πάρτι, και αυτό αν επιτρεπόταν και από τους γονείς. Εν συνεχεία, πολιόρκησα την δυσποινίδα τότε. Με ραβασάκια, με μηνύματα, με. Απίστευτα ωραίες ρελές και ήταν η πολιορκία της Τρίας. Και μετά από 2 χρόνια έγινε ό,τι ήταν να γίνει. Δηλαδή τα φτιάξαμε. Ζήσαμε πολλά χρόνια μαζί, παντρευτήκαμε το 64, κάναμε 3 παιδιά. Στο δρόμο όμως αλλάξαμε πορείες. Εγώ ήμουν με τα μούτρα πεσμένο στη δουλειά, σας είπα, να φυτεύσα μπέλια σε όλη την Ελλάδα δεν είναι η πιο εύκολη ιστορία. Η Αθηνά ήταν με τα παιδιά, είχε τα 3 τα παιδιά τα δικά μας και άλλα 15 των φιλενάδων της που ήταν, είχε μια τρομερή αγάπη για τα παιδιά. Και μέσα από τότε κάποια στιγμή συνειδητοποίησαμε ότι είχαμε απομακρυνθεί τελείως από τον άλλον. Και αντί να περνάμε καλά, δεν περνούσαμε καλά. Και αυτό μας έφερε στο δίλημα. Τι κάνουμε τώρα, θα συνεχίσουμε έτσι σε αυτή τη μιζέρια και την κρίνια και θα απομακρυνόμαστε όσο πάει περισσότερο ένας από τον άλλον, μέχρι ότου βρεθεί κάποιος άλλος, γιατί αναγκαστικά θα βρισκόταν κάποιος άλλος. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην βρεθεί άλλος. Οπότε θα χαλούσε και ο έρωτας. Θα χαλούσε αυτή η εικόνα που είχαμε χτίσει. Και αποφασίσαμε να χωρίσουμε. Φόβος, όχι φόβος, τρόμος.
από τη μία μεριά, διότι πια έμενε ο καθένας μόνος. Τι θα αντιμετωπίζαμε, τι ήταν αυτό το καινούργιο που θα αντιμετωπίζαμε. Και από την άλλη μεριά, η απόφαση ότι δεν πρέπει να χαλάσουμε κάτι που είχαμε. Και ο μόνος τρόπος να το χαλάσουμε κάτι που είχαμε ήταν αυτός, να μείνουμε μόνοι. Η μοναξιά είναι δύσκολο πράγμα. Δεν λέω για τη μοναχικότητα. Η μοναχικότητα είναι, πολλές φορές είναι και καλή. Αλλά η μοναξιά είναι δύσκολο πράγμα. Μετά το χωρισμό, εγώ είχα μπει ήδη σε φάση αλκοολισμού. Μετά το χωρισμό, κάποια στιγμή, στα τέλη της δεκαετίας του 80, πήγα και της είπα, δεν μπορώ να κάνω χωρίς εσένα. Πρέπει να ξανασμίξουμε. Και ξανασμίξαμε και με βοήθησε πάρα πολύ στο θέμα του αλκοολισμού. Έκανε και αυτή πρόγραμμα συνεξαρτημένων. Προχωρήσαμε μαζί αυτό το κομμάτι της ζωής μας. Και βέβαια η δεύτερη, και αυτό είχε πάρα πολύ μεγάλο φόβο αυτή η προσέγγιση. Δεν μπορώ να κάνω χωρίς εσένα, έλα πάλι να ζήσουμε μαζί. Συζούσε, μάλλον ή άλλο. Ήτανε εξαιρετικά τολμηρό να πας να της πεις παράτα τον άλλον που είσαι με 3 χρόνια μαζί και έλα πάλι με μένα που είμαι πεταμένος αλκοολικός. Γιατί αυτό ήμουνα, πεταμένος αλκοολικός. Αλλά φαίνεται ότι η πρώτη απόφαση που ήταν να χωρίσουμε, χωρίς να χαλάσουμε την αγάπη, φαίνεται ότι δεν παίξε ρόλο. Πάσης, δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Η ουσία είναι ότι ξανασβήξαμε και περάσαμε τα επόμενα χρόνια από το 90, ξέρω εγώ, από το 91 που πήγα στο πρόγραμμα. Μέχρι το 2007 που πέθανε, περάσαμε πραγματικά τα ωραία χρόνια. Και ήταν πολύ ωραία χρόνια, γιατί είχαμε πια, ήταν επιλογή να είμαστε μαζί. Δεν ήταν ο τυχαίος ο έρωτας που έγινε αυτό, μπαμ, μπουμ, παντρευτήκαμε, κάναμε διά και τώρα τι κάνουμε. Ήταν πραγματική επιλογή να περάσουμε τα υπόλοιπα χρόνια μαζί. Και αυτό ήταν η ανταμοιβή του τολμηρού πράγματος, ότι παράτα τον άλλον γέλα μαζί. Μετά ήρθε η αρρώστια. Η Αθηνά αρρώστησε το 2002 από καρκίνο και πέθανε το 2007. Αυτά τα 5 χρόνια, όταν ζεις με μια ημερομηνία λήξης, αποφάσισα ένα πράγμα, ότι πρέπει αυτά τα χρόνια πρέπει να είναι πολύ ωραία. Έβγαινα από χημειοθεραπείες και πηγαίναμε στο ΙΚΕΑ να ψωνίσει. Μπούρδες, αχλαμάρες, ό,τι έβρισκα. Αγοράζαμε περούκες, χρωματιστές και τις φορούσε σαν καπέλα. Διασκεδάζαμε αυτή την ημερομηνία λήξης. Την κοροϊδεύαμε. Την ημερομηνία λήξης. Αυτός ήταν η αντίδραση, η δράση δηλαδή, εν τέλει. Τολμάς να κοροϊδεύεις το θάνατο. Δεν με νοιάζει αν θα πεθάνω. Θέλω μέχρι να πεθάνω να περάσω καλά. Αυτό ήταν ένα στοιχείο το οποίο χαρακτήρισε πολύ αυτή την περίοδο. Και αυτό βέβαια βασίστηκε στην προσευχή που έχουμε οι αλκοολικοί, ότι «Θεέ μου, δώσε μου τη δύναμη, δώσε μου το κουράγιο, τη γαλήνη, να δέχομαι πράγματα που δεν μπορώ να αλλάξω, τη δύναμη να αλλάξω τα πράγματα που μπορώ και τη σοφία να αναγνωρίζω τη διαφορά». Και εν συνεχεία, μετά το θάνατο, ένας απίστευτος φόβος. Ο φόβος της μοναξιάς. Δεν είχα γνωρίσει μοναξιά. Μοναχικότητα, παραλαμβάνω, την ήξερα, την ζούσα, μ' άρεσε. Αλλά μοναξιά, και όταν χάνεις έναν σύντροφο ζωής, 50 χρόνια μας μαζί, η μοναξιά είναι, σε τρομάζει. Όταν γυρνάς στο σπίτι το βράδυ και είναι εσύ ανάβεις τα φώτα, δεν έχει φως, αυτό είναι δύσκολο πράγμα. Και σε τρομάζει, σε φοβίζει. Πώς θα πάει παρακάτω. Μετά από 2 χρόνια πένθους, είπα, δεν γίνεται άλλο. Πρέπει να αναζητήσω άλλο σύντροφο. Και φυσικά φοβόμουν. Και τι φοβόμουν. Φοβόμουν, καταρχήν, την όποια απόρριψη. Ήμουνα γέρος. Στα 70 σου δεν βρίσκεις εύκολα σύντροφο. Και επιπλέον δεν είχα
παραιτηθεί από την ερωτική διάθεση. Έπεισα τον εαυτό μου το ότι δεν πρέπει να ψάξω αντικατάσταση. Ένας σύντροφος δεν είναι ένα ζευγάρι παπούτσια που χάλασε, το πετάς, πας στο μαγαζί και παίρνεις καινούριο και είσαι μια χαρά. Ο σύντροφος είναι η οικειότητα, είναι η θαλπορή, είναι η τρυφερότητα, είναι ο έρωτας, είναι όλα μαζί. Επομένως, είναι άλλο το πρότυπο, άλλο το μοντέλο που πρέπει να ψάξω να βρω τώρα. Αγωνία, φόβος, αναζήτηση, απογοητεύσεις, τερατώδεις. Ως που τελικά, και είναι στην αίθουσα αυτή και την ευχαριστώ που είναι, βρήκα την καινούρια σύντροφό μου. Και έτσι χαμογελάω πάλι και έχω την εντύπωση σίγουρα ότι και η Αθηνά χαμογελάει και η άλλη χαμογελάει. Εγώ γεννήθηκα μέσα στο αλκοόλ. Ποτέ όμως δεν έπινα. Ήτανε, δοκιμάζα αυτό, το ούζο, το συχαινόμουν. Αλλά ποτέ δεν έπινα έτσι να πω ότι θα κάτσω να πιω, ας πούμε. Είχα μεθύσει μερικές φορές έτσι στο σχολείο, σε εκδρομές, σε τέτοια, όπως όλοι. Αλλά κάποια στιγμή συνειδητοποίησα όταν άλλαξε λίγο και ο τρόπος ζωής. Εμφανιστήκανε τα μπαράκια, τα ουίσκια ήταν όλο και πιο πολύ επιθετικά στην κατανάλωση, οι νέοι τρόποι ζωής, αγοράκια, κοριτσάκια όλοι μαζί, φλερτ. Και κυρίως αυτή την περίοδο που ήμουν χωρισμένος του 80 και μετά, και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι ήμουν λίγο διαφορετικός στο ποτό από ότι ήταν ο διπλανός μου. Έπαινα λίγο παραπάνω. Έπαινα και κρυφά, έπαινα στο σπίτι κρυφά. Πριν βγω δηλαδή, έπαιρνα κάνα δυο έτσι για να στυλώσω δήθεν. Και κατάλαβα κάποια στιγμή ότι το αλκοόλ, το πιωτό αυτό, ήταν ένα καταφύγιο των φόβων μου. Που φοβόμουν να μιλήσω στο διπλανό μου. Φοβόμουν να φλερτάρω την κυρία Τάδε. Φοβόμουν να πω τη γνώμη μου σε κάποια κατάσταση. Με το αλκοόλ όμως, τα ξεχνάς όλα. Το αλκοόλ λειτουργεί σαν καταφύγιο. Γι' αυτό είναι και μαγική η ιδιότητα του αλκοόλ, η ύπαρξη του αλκοόλ. Διότι είναι και καλό και κακό. Από κάποια σημείο και μετά, και ειδικά για τα κρασιά, έχουμε αυτή την λογική. Το ότι υπάρχει και ένα πρόγραμμα μεγάλο ευρωπαϊκό, το Wine in Moderation, γιατί και πότε το κρασί, που εν τέλει είναι ένα γεωργικό πρόβλημα αλκοόλ, γιατί και πότε το κρασί, αντί να είναι ευχάριστο, είναι δυσάρεστο. Αυτή λοιπόν η ιστορία όλη, το ότι το αλκοόλ είναι καταφύγιο για τους φόβους, όταν το συνειδητοποίησα μετά από χρόνια πολλά, είχα φτάσει στο σημείο και έπινα μπύρα για πρωινό, δεν έπινα καφέ το πρωί. Γιατί έπρεπε να έχω ένα ποσό αλκοόλ στον οργανισμό μου για να μπορέσω να λειτουργήσω, να αντιμετωπίσω τα πράγματα. Φοβόμουν. Και τόλμησα τότε, μέσα σε όλη αυτή την γλαμουριά που μου έδινε πετυχημένος επιχειρηματίας, είχα κάνει τον Αρκτούρο, περιβαλλοντική οργάνωση, το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Ενώσεις Πολιτών, παραβάλασε τη δραστηριότητα. Και είπα εγώ αυτός, θα πάω και θα κάνω πρόγραμμα απεξάρτησης. Και εν συνεχεία ομολόγησα δημοσία, αυτά που σας λέω τώρα, ότι ναι, είμαι αλκοολικός. Αυτό είναι το 12ο βήμα των αλκοολικών. Είναι η ομολογία και βάσει αυτής της ομολογίας η δυνατότητα να παρέχεις βοήθεια στον όποιον συνάνθρωπό σου έχει τέτοιου τύπου πρόβλημα, ότι μπορεί να γίνει. Κοίτα μένα. Έγινα. Έχω 23 χρόνια να πιω. 23 χρόνια να βάλω αλκοόλ στο στόμα μου. Και κλείνω με το αλκοόλ, όπου ήταν μια ειδικά αυτή η απόφαση, το που είχα φτάσει στον πάτο και είπα με φοβερό φόβο τι θα πει ο άλλος δίπλα, ας πούμε. Με φοβερό τον αντίκτυπο που θα έχει όλη αυτή η ομολογία μου στη δουλειά. Μιλάμε για το 90. Ήταν στον ουρανό τα πράγματα. Και όμως παρόλα αυτά τον ξεπέρασα αυτό το φόβο, διότι κάτι έπρεπε να κάνω. Δεν με ένοιαζε δουλειά, δεν με ένοιαζε τίποτα. Με ένοιαζε ο εαυτός μου που είχε φτάσει στον πάτο.
και με την πράξη αυτή ξέφυγε. Και φτάνουμε στο τελευταίο που σας τυραννίσω, είναι τα κοινά. Στα κοινά η εμπλοκή μου το συνειδητοποίησα πολύ αργότερα. Ξεκίνησα από το σχολείο. Ήμουνα στο σχολείο με τα μαθητικά συμβούλια, με τα αυτά, και συνειδητοποίησα πολύ αργότερα ότι τι είναι αυτό τα κοινά, τα σχολικές επιτροπές, τα σχολεία, στο στρατό, ότι είμαστε όλοι μαζί. Είμαστε ένα κοπάδι. Και αυτό το κοπάδι είναι καταφύγιο για το φόβο μας. Να μην βγω από το κοπάδι, τι θα μείνει αν εγώ πω άλλο από τον άλλον. Είναι αυτό που έχουν σήμερα στα σχολεία και που στο Δήμο Θεσσαλονίκης προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε με όποιους τρόπους γίνεται, το bullying που είναι για τα παιδιά. Τα παιδιά που μένουν έξω από την ομάδα και τα τυραννάνε τα υπόλοιπα. Πώς αυτός ο φόβος να μην μείνω έξω από την ομάδα, αυτό είναι δύσκολο πράγμα. Τόλμησα να βγω αυτό το κοπάδι. Με την Ένωση Πολιτών, με εμπλοκή στα συμβούλια του κλάδου, με διάφορα τέτοια, ώσπου εν τέλει κατέληξα να με ενδιαφέρει πιο πολύ η τοπική αυτοδιοίκηση. Ποτέ δεν με ενδιαφέρει η κεντρική πολιτική σκηνή. Η τοπική αυτοδιοίκηση θεωρώ ότι είναι ο πυρήνας, το κύτταρο της κοινωνίας μας. Κατέβηκα με την παράταξη δημοτική του ΚΚΕ, διότι καταρχήν αυτός ήταν πολύ φίλος μου. Δεύτερον, είχα μια πολύ μεγάλη εμπειρία επαγγελματική, γιατί το σωματείο στα πιο πολλά εργοστάσια που λειτουργούσα ήταν από το ΚΚΕ και είχα συνειδητοποιήσει ότι ήταν καλύτερη επαγγελματική συνείδηση από τους εργαζόμενους που είναι βαθύτατα ΚΚΕ. Δεν υπάρχει, σας το λέω, με πολύ μεγάλη υπογραφή. Μετά λοιπόν από όλη αυτή την ιστορία που το διασκέδασα πολύ, και δεν το λέω προεκλογικά για να χαδέψω τα μάτια τα αυτιά του ΚΚΕ, γιατί έτσι καλώς το ΚΚΕ είναι 3-4%, δεν μετράει. Όταν μετά ξεκινήσαμε την προεκλογική εκστρατεία και το πρώτο ήταν κατεβήκαμε μια ομάδα φίλων, οι οποίοι άλλος ήταν Πασόκ, άλλος ήταν Συνασπισμός τότε Δημάρ, άλλος ήταν με την Τώρα, ανεμομαζόματα. Αλλά είπαμε όλοι ότι θα κατεβούμε και δεν θα έχουμε εξάρτηση από τα κόμματα. Καμία. Δεν θα μας ελέγχουν τα κόμματα. Γιατί τα κόμματα κάνουν ζημιά. Τα κόμματα έχουν πολιτικό κόστος, τα κόμματα δεν λένε την αλήθεια. Εμείς θέλουμε να λέμε την αλήθεια. Και όσο τρόμο να μας προκαλεί το ότι λέμε την αλήθεια, όταν λες την αλήθεια, ποτέ, μα ποτέ δεν βγαίνεις χαμένος. Πάντα βγαίνεις κερδισμένος. Εν τέλει, μέσα σε όλη αυτή την πορεία, και σε αλήθεια σας το λέω, είναι μεγάλη πορεία, συνειδητοποίησα ένα πράγμα. Πώς αυτό το πράγμα, το οποίο σε όλη μου τη ζωή με απασχολούσε, δεν λέω με τυραννούσε, με απασχολούσε όμως πολύ. Ο φόβος. Ο φόβος να αντιμετωπίσω κάτι καινούργιο. Ο φόβος να αλλάξω αυτό που έχω συνηθίσει, άσχετο αν είναι καλό ή κακό, άσχετο αν με πάει καλά ή κακά. Όταν με ενοχλεί αυτή η κατάσταση προηγούμενη, πώς θα την αλλάξω, ο φόβος να την αλλάξω, γιατί δεν ξέρω τι θα αντιμετωπίσω στο μέλλον. Συνειδητοποίησα ότι μόνον αν κάνεις φίλο το φόβο, μόνο να μπορείς εσύ να μεταχειρίζεσαι το φόβο και όχι ο φόβος να μεταχειρίζεται σένα, μόνο τότε έχεις μια πιθανότητα να φλερτάρεις ή να παντρευτείς με την κόρη που λέγεται τόλμη. Αλλιώς θα σε φάει μιζέρια. Δηλαδή, και αυτό το λέω με πλήρη συνείδηση αυτό που σας λέω, πρέπει να συνομιλείς με το φόβο σου, να τον αντιμετωπίζεις το φόβο σου, να μην τον αφήνεις να σε κυριαρχεί. Μετά αποφασίζεις. Θα πας με την απραξία, θα πας με την τόλμη, είναι δικό σου πρόβλημα. Θα με επιτρέψεις μια συμβουλή, γιατί είμαι παππούς για τους πιο πολλούς από εσάς και μπαμπάς για πολλούς από εσάς. Λοιπόν, η συμβουλή είναι, δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο στη ζωή σας να συγκρίνεστε με κανέναν άλλον. Αν συγκριθείτε, ας πούμε, με τον Ομπάμα, το έχω γραμμένο στο σκονάκι. Αν συγκριθείτε με τον Ομπάμα, θα αυτοκτονήσετε. Ο άνθρωπος είναι 45-50 χρονών και είναι πρόεδρος των ΗΠΑ. Τι σχέση έχουμε όλοι μας εδώ πέρα μέσα. Αν συγκριθείτε με τον Μεγαλέξανδρο, που είναι και το σήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα αυτοκτονήσετε. Ήταν 32 χρονών και ήταν κυρίαρχος του κόσμου. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Δεν έχει νόημα να γίνονται τέτοιες συγκρίσεις.
Το θέμα είναι οτιδήποτε κάνετε σε αυτόν τον κόσμο και είναι συμβουλή πραγματικά, μου το επιτρέπει αυτή τη λέξη, μου την επιτρέπουν τα άσφρα με τα μαλλιά. Οτιδήποτε κάνετε σε αυτόν τον κόσμο, αποφασίστε ότι πρέπει να το ευχαριστιέστε. Να είστε ευχαριστημένοι, μην κοιτάτε τι θα γίνει στο μέλλον. Το μέλλον μου θυμίζει το ανέκδοτο με τον γρίλο, δεν ξέρω πόσοι το ξέρετε. Αντιμετωπίστε τα πράγματα, συνειδητοποιήστε αυτό που κάνετε, έχετε την άποψή σας, κάντε τις υποχωρήσεις σας, αλλά ένα πράγμα να θυμάστε πάντοτε, ότι ο λόγος, για ποιο λόγο ήρθατε σε αυτόν τον κόσμο, δεν το εξετάζω. Ήρθατε όμως. Τουλάχιστον στη διάρκεια που είστε, κοιτάξτε να περάσετε καλά. Ευχαριστώ.